Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Προφανώς δεν μιλάμε για φορολογική επανάσταση εδώ, αλλά είναι ένα βήμα. Σαφέστατα, ούτε μιλάμε για ένα βήμα πραγματικό. Μιλάμε για μια συμφωνία καταρχάς, η οποία στο συμβολικό επίπεδο παίζει μεγάλο ρόλο. Διότι η πραγμάτωσή της θα απαιτήσει χρόνο, παραδείγματος χάρη σε δηλώσεις και ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ είπε ότι θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 5 χρόνια, για να μπορέσουν να συμφωνήσουν οι χώρες για να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά στο συμβολικό επίπεδο δείχνει ότι κάτι επιτέλους αρχίζουν, όχι να καταλάβουν γιατί το ήξεραν, αλλά αρχίζει πλέον να γίνεται εμφανές. Δηλαδή η ανάγκη είναι αυτή η οποία επιβάλλει στις πολιτικές αρχηγεσίες και στις κυβερνήσεις των μεγάλων χωρών να κάνουν μία στροφή. Και αυτή η στροφή, όπως σας είπα, έρχεται εξ ανάγκης, λόγω ότι έχουμε φτάσει σε μία κατάσταση κατά την οποία η Δύση κυρίως, έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς υψηλής ανισότητας στην κατανομή του εισοδήματος, έχει αφήσει παντελώς ελεύθερες τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, είναι οι φορείς της παγκοσμιοποίησης των τελευταίων 40 χρόνων. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Οι φορείς της παγκοσμιοποίησης είναι οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τον α ή β τρόπο έχουν καταφέρει να αποκομίσουν τεράστια κέρδη. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι σε πολλά μέρη του κόσμου η παρέμβασή τους έχει δημιουργήσει ένα είδος μεγένθησης και μια καλυτέρευση ίσως του εισοδήματος μιας μερίδας του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ήδη αρχίζει και μια αντίδραση όχι μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις για τον φόρο, αλλά αρχίζει και μια αντίδραση από τις χώρες που βρίσκονται σε ανάπτυξη, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό με τον τρόπο που προσπαθείτε να ρυθμίσετε το θέμα πιθανόν να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή δεν θα έρχονται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έστω να μας δίνουν $1 την ημέρα ή 1,5 δολάρια την ημέρα. Παρατηρώ ότι είστε εξαιρετικά συστολικός στον τρόπο που το προσεγγίζετε, γιατί προφανώς και εσείς δεν φαντάζεστε ότι επίκειται κάποιο είδους μεγάλη αναδιανομή πλούτου υπέρ των ασθενέστερων και πώς θα μπορούσε να συμβεί. Και μόνο το 15% που προτείνεται ως ελάχιστος ενιαίος συντελεστής είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνους που ισχύουν σήμερα στις ΗΠΑ, στον Καναδά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως λέτε ότι συμβολικά εδώ φαίνεται ότι ανοίγει μια συζήτηση. Ανοίγει μια συζήτηση. Αυτό είναι το σοβαρό. Ξέρετε, για πρώτη φορά μπαίνει στο τραπέζι το εξής απλό χαρακτηριστικό, ότι αυτά τα δημόσια χρέη, τα οποία έχουν δημιουργηθεί τελευταία και λόγω της πανδημίας, αλλά κυρίως της πανδημίας, και έχει αυξήσει το ποσοστό του δημόσιου χρέους σε μεγάλο ύψος, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπεράσει το 100% και στην Αμερική πολύ παραπάνω, κάποιος πρέπει, προκειμένου να έχουμε μια σταθεροποίηση της οικονομικής πολιτικής, η οποία αυτή την περίοδο είναι επεκτατική και δημοσιονομικά αλλά και νομισματικά, κυρίως νομισματικά, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξισορροπήσουμε αυτή την κατάσταση. Και αυτός ο τρόπος δεν μπορεί να γίνεται μόνο με τις επεκτατικές νομισματικές πολιτικές, οι οποίες δημιουργούν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν έναν πληθωρισμό ή εν πάση περιπτώσει να μην είναι τόσο αποτελεσματικές χωρίς τη δημοσιονομική πολιτική. Άρα λοιπόν αποφασίζουν και σωστά σκεπτόμενες οι ηγεσίες ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει, δηλαδή να του αυξήσουμε λίγο τους φόρους, έτσι ώστε τα κράτη που κάνουν αυτές τις πολιτικές να έχουν έσοδα και να μπορέσουν να τις συνεχίσουν. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Ανδρέας, καλημέρα στον κύριο Μελά. Μήπως έτσι έρχεται μέσω αυτής της φορολόγησης που δεν θα κοστίσει και πολλές πολυεθνικές το παγκόσμιο λεγόμενο βασικό εισόδημα της λεγόμενης τέταρτης μεταβιομηχανικής τεχνολογικής επανάστασης και στην ουσία η αντικατάσταση ανθρώπων από μηχανές στην παραγωγή και οι άνθρωποι να ζουν με ένα ελάχιστο εισόδημα όπως ζουν? Αυτό
δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Το θέμα όμως που μπορούμε να πούμε με αρκετή ασφάλεια είναι ότι εάν συνεχίσει να εφαρμόζεται αυτό το υπόδειγμα που εφαρμόζεται τα τελευταία 40 χρόνια, δηλαδή ας το ονομάσουμε έτσι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, κατά πάσα πιθανότητα και οι ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας θα οδηγήσουν προς την κατεύθυνση την οποία λέει ο φίλος. Αν όμως βλέπουμε ότι γίνεται μία αλλαγή προς την αύξηση του ποσοστού της εργασίας στο παραγόμενο ΑΕΠ, αλλά δηλαδή μία αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων, γιατί αυτό επί της ουσίας προσπαθούν να κάνουν, έχω την εντύπωση ότι πιθανότατα οι θεσμίσεις στο πλαίσιο της τέταρτης τεχνολογικής επανάστασης να οδηγηθούμε σε κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά όμως θα εξαρτηθούν από το συσχετισμό ισχύως, από την διάρκεια της πολιτικής βούλησης. Μην είσαι σίγουρος ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Μπορεί αύριο ο Biden και οι Δημοκρατικοί, παραδείγματος χάρη, που δίνουν τον τόνο, να μην είναι η κυβέρνηση μετά από 3 χρόνια, 4. Επομένως, κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να πούμε, αυτά τα μικρά γεγονότα τα οποία έχουν σημασία στο συμβολικό επίπεδο, πρέπει να τα τονίζουμε και να σπρώχνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, μήπως κύριε Μελά έτσι ανοίγει ένα νέο επίπεδο διαμάχης και αυτή η μεγάλη τεχνολογική κολοσσή στο τέλος μας το πούν κατάμουτρα με άξονα και άλοθη? Αυτό δεν χρειαζόμαστε κυβερνήσεις, φτιάχνουμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Καλά, ξέφυγε τώρα εδώ λίγο το πράγμα. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να γίνει και όπως καταλαβαίνετε η πολιτική με ήττα έχει πάντοτε τη δυνατότητα να επιβάλλει τις απόψεις της σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι πολυεθνικές. Δεν υπάρχει μια αυτονόμηση η οποία λειτουργεί πέρα και έξω από το πολιτικό. Το πολιτικό είναι αυτό το οποίο in ultima instanza κανονίζει, ρυθμίζει όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές στιγμές. Αλλιώς πάμε σε μια αντίληψη ότι η τεχνολογία υποστασιοποιείται, δηλαδή είναι κάτι ανεξάρτητο παντελώς από τις θελήσεις και τις βουλές των ανθρώπων και προχωράει χωρίς να λαμβάνει υπόψη της κανέναν. Αλλά όλες αυτές οι επιχειρήσεις, όπως ξέρετε, έχουν κάπου έδρα, από κάπου υποστηρίζονται. Τα κριτήρια με τα οποία λειτουργούν, τα κριτήρια για τις πατέντες, όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα που βγαίνουν από τις πολιτικές κυβερνήσεις. Λέει ο φίλος ο Σημαίων, μήπως κύριε Μελά, αντί για φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων, στο τέλος έχουμε συμφωνία συνολικής μείωσης φορολογίας, δηλαδή αντί για 24% της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου αυτών των τεχνολογικών κολοσσών, μειωθεί στο 15% και αυτό το 9% καλυφθεί πάλι από τις κοινωνίες και τους λαούς. Άρα στην ουσία να βοηθηθεί περισσότερο ανταγωνισμός των πολυεθνικών εδώ. Είναι ένα πεδίο, αλλά... Κοιτάξτε, τώρα τι να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα. Ο Biden, παραδείγματος χάρη, πράγματι ξεκίνησε για μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στην Αμερική, έτσι. Αλλά αν σκεφτείτε ότι πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις, μάλλον η μεγάλη ποσότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των τραπεζών, δεν καταβάλουν ούτε ένα ευρώ φόρο αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι εάν επιβληθεί, λέω εάν επιβληθεί το 15%, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία πιο σταθεροποιητικά και πιθανότατα θα σπρώξει όλες αυτές τις πολιτικές επιχειρήσεις σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ τους, το οποίο θα βοηθήσει, ας πούμε, την παγκόσμια οικονομία, αλλά ένας ανταγωνισμός ο οποίος δεν θα είναι του είδους του μονοπωλιακού, ούτε θα είναι μια συσσόρευση κερδών οι οποίες καταλήγουν στις offshore, στις χώρες που είναι offshore, στις εξωχώριες, ας πούμε. Φορολογική παράδειση, ναι. Ναι, φορολογική παράδειση και... Είναι δύσκολο το εγχείρημα, είναι πολύ δύσκολο, αλλά σας λέω, σε συμβολικό επίπεδο δείχνει ότι κάτι μεταβάλλεται. Αυτό είναι, το συμβολικό είναι αυτό που παίζει ρόλο. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα υπάρχει πολιτική βούληση και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σίγουρα όμως
δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και ότι η εργασία αμέσως θα αποκτήσει αυτά τα οποία της ανήκουν, η εργασία εννοώ γενικά έτσι. Πόσο κοντά είναι στις απόψεις που είχε διατυπώσει πριν μια δεκαετία ένας Αμερικανός μεγιστάνας, ο Μπάφετ, ότι τελικώς αισθάνομαι ότι ναι, οι κοινωνίες είναι κορόιδα, πρέπει να αλλάξει το πράγμα, δεν γίνεται έτσι. Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό? Τι να σας πω, κοντά είμαστε. Ο Μπάφετ είχε πει ότι πρέπει να φορολογηθούν και ποιοι άλλοι το έχουν πει ότι πρέπει να φορολογηθούν οι μεγάλες πολιτικές επιχειρήσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτή η φορολογία, αυτό όπως το εννοούσαν, δηλαδή δεν είναι, προσέξτε κύριε Σαχή, δεν είναι μόνο το θέμα της φορολογίας. Είναι μια σειρά άλλα θέματα τα οποία πρέπει να μεταβληθούν. Παραδείγματος χάρη, όσο εξακολουθούν να υπάρχουν οι offshore, οι εξωχώριες, παράδειση αυτή, η φορολογική παράδειση, γιατί δεν έχουν γίνει για κανένα λόγο, θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Άρα χρειάζεται μια γενικότερη δομική αλλαγή. Γιατί πρέπει να υπάρχουν εξωχώροι παράδειση, δηλαδή. Γιατί πρέπει να υπάρχουν? Δημιουργηθήκαν για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για μείωση της φορολογίας. Το νεοφιλελεύθερο εγχείρημα ήταν ακριβώς αυτό. Μειώστε τη φορολογία των πλουσίων και από εκεί και πέρα θα διαχυθεί η ανάπτυξη. Μετά από 40 χρόνια είδαμε ότι δεν έγινε ακριβώς έτσι. Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι. Τουλάχιστον στις χώρες της Δύσης και ειδικά στις ΗΠΑ. Επομένως αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι θέτει εν κινδύνο όλο το σύστημα. Τώρα, μιας και σας έχω συχνότητα και πριν σας αποχαιρετήσουμε, δράτω με της ευκαιρίας, έχει ανοίξει μια συζήτηση και στον ευρωπαϊκό χώρο που έχει σχέση και με τα δις των ταμείων ανακάμψεως και όχι μόνο. Η συζήτηση είναι, θα επιστρέψουμε στον Κορσέ και τη μεζούρα, ο Σόιμπλε εμφανίστηκε πάλι, ο αγαπημένος σας. Σαφέστατα. Ή βλέπετε ότι ποια είναι μία αναστρέψιμη πορεία που ελήφθη με αφορμή την πανδημία? Δεν λέω ότι είναι καλύτερη, αλλά πάντως δεν είναι όπως ήταν εκείνος ο Κορσές. Εδώ τι βλέπετε? Κοιτάξτε, και εδώ βλέπω ότι τα πράγματα κινούνται προς μία άλλη κατεύθυνση, παρασυρώμενη η Ευρώπη από τις γενικότερες εξελίξεις που ξεκινάνε πάντοτε από τον αρχηγό, από τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Γερμανοί και ειδικά τύποι όπως ο Σόιμπλε, ο οποίος γυρίστον παρόλο χρησιμοποίησε και κουβέντες από τον Γκέινες για να στηρίξει τον κίνδυνο του πληθωρισμού. Το είδατε. Βεβαίως αυτά τα οποία λέει ο Σόιμπλε τώρα δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Είναι λόγια του Γκέινες του 19, όταν ο Γκέινες δεν ήταν Γκέινεζιανός. Αλλά τέλος πάντων, τώρα τι να εξηγήσουμε τώρα για τον Σόιμπλε. Δεν είχε καμία σχέση η σκέψη του. Ο Κέινς γίνεται Κεϊνζιανός το 1930, δεν γίνεται το 1919. Το 1919 είναι ένας απλός νεοκλασικός όπως ο υπόλοιπος. Αλλά αυτά είναι μικρά γράμματα τώρα για το Σόιμπλε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως ότι πάντοτε θα υπάρχει ο κίνδυνος με την αντίληψη που έχουν οι Γερμανοί για τον τρόπο που πρέπει να χειριζόμαστε τα πράγματα. Δηλαδή, η συνεχής δημοσιονομική προσαρμογή, ο κίνδυνος του πληθωρισμού, όλο αυτό το υπόδειγμα το οποίο έχουμε αναπτύξει οι Γερμανοί, νομίζω πάντοτε θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας και πάντοτε θα υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Μην ξεχνάτε ότι μετά το 2000 υπάρχει μια πίεση από τη μεριά των χωρών της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας να συνεχιστεί αυτή η οικονομική πολιτική, δηλαδή το ταμείο να γίνει μόνιμο και όχι να είναι μόνο για την περίοδο της πανδημίας. Θα είναι μια σύγκρουση. Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα πάλι δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε και ποιος θα επιβάλλει την άποψή του. Εάν η Αμερική, οι ΗΠΑ, όπως και η Ιαπωνία, αλλά οι ΗΠΑ συνεχίζουν προς αυτή την κατεύθυνση και αυτή η πολιτική τους είναι αποτελεσματική και έχει θετικά αποτελέσματα, νομίζω ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να πάει. Θα εξαναγκαστεί να ακολουθήσει. Και η Ελλάδα, να κλείσουμε με την Ελλάδα, πώς τη βλέπετε τώρα, από εδώ και στο εξής? Η Ελλάδα είναι μια περίπτωση πολύ περίεργη, δηλαδή έχουν όλα τα έχει σκεπάσει το πέπλο της πανδημίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις για την πραγματική κατάσταση, την οικονομική κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα οποία λέγονται έχουν ένα πρόσημο μπροστά, το θα. Επομένως πρέπει να περιμένουμε
όταν θα λήξουν τα μέτρα που σωστά έχουν επιβληθεί για βοήθεια των επιχειρήσεων, των ανέργων, των εργαζομένων, έστω και με αυτή τη μορφή, αυτή την περίοδο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ελληνική οικονομία. Ότι έχει προβλήματα, και βασικά και δομικά προβλήματα η ελληνική οικονομία, είναι σίγουρο. Παραδείγματος χάρη, έχει ένα τεράστιο χρέος αυτό. Μην το ξεχνάμε. Ό,τι και να λέμε ότι είναι ρυθμισμένο, το χρέος μέχρι το 2030 και τα λοιπά και τα λοιπά, πάντοτε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε δημιουργήσει τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν βλέπω πουθενά να ανακύπτει αυτό το νέο παραγωγικό υπόδειγμα που εδώ και 100 χρόνια, 50 χρόνια μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχώς μιλάμε. Δεν βλέπω να ανακύπτει από πουθενά μια νέα αντίληψη για το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας. Νομίζω θα εξακολουθήσουμε και μετά την πανδημία να παράγουμε ξενοδοχεία, να παράγουμε real estate, να παράγουμε τουρισμό και να παράγουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που είναι όχι υψηλής τεχνολογικής ενσωμάτωσης, αλλά μεσαίας και χαμηλής. Μου λέει εδώ πέρα ο πονηρός, ο φίλος ο Δημήτρης, με βάση αυτό που περιέγραψε για την Ελλάδα ο κύριος Μελάς, με βάση τα θα, για να μην φτάσουμε στο να, είναι το καλύτερο timing εκλογών, με όρους οικονομίας. Τι απαντάλει? Νομίζω ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Η εντύπωση μου αυτή είναι. Τώρα δεν είμαι προφήτης, αλλά... Ναι. Ότι... Με όρους οικονομίας λέμε, αν καταλάβατε που το πάει. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη ελπίδα από τη μεριά της κυβέρνησης ότι τα χρήματα αυτά που θα έρθουν δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Θα δώσουν μια όθηση και θα δώσουν μια όθηση στην οικονομία. Το πρόβλημα, κύριε Σαχίνη, δεν είναι να δώσουν μια όθηση για 1-2 χρόνια. Και πώς θα γίνει και η διάχυση, έτσι, όχι μόνο όθηση. Και πώς θα γίνει η διάχυση, αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν η διάχυση δεν γίνει με έναν τρόπο σωστό, πάλι θα έχουμε τα ίδια προβλήματα μετά από 2 χρόνια. Πάλι θα έχουμε μια συσσόρευση πλούτου. Αλλά για 2 χρόνια έχω την εντύπωση ότι θα βοηθηθούμε. Αλλά μετά δεν ξέρω εάν θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν βλέπω ένα σταθεροποιητικό τρέντ μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας σταθερό. Άρα, κύριε Μελά μου, επειδή για την ώρα, όπως σωστά μου γράφει εδώ και ο φίλος Σωτάκης, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας χρόνια τώρα είναι οι επιδοτήσεις, λέτε ότι είναι κλειδί να έχεις ένα παραγωγικό πρόταγμα και να πεις έτσι θέλω να πάει η χώρα? Ακριβώς, ακριβώς. Θα ήταν. Βέβαια δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο να το λέμε, δεν είναι εύκολο να το κάνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μα δεν το κάνουμε 30 χρόνια. Ορισμένες δραστικές επιλογές θα μπορούσαν να γίνουν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η βιομηχανία. Πρέπει να βάλουμε ένα στόχο το ποσοστό της στο ΑΕΠ να μεγαλώσει. Αντί να είναι 9, ξέρω πόσο είναι τώρα, 10, 8, δεν έχει σημασία πόσο είναι. Ας πάει μετά από 3 χρόνια, 5 χρόνια, ας πούμε, να πάει στο 15, στο 12. Ας βάλουμε και τέτοιους στόχους. Στην αγροτική παραγωγή, να βάλουμε ορισμένους στόχους. Να αυξηθεί. Δηλαδή, εάν δεν βάλουμε και τέτοιους ποσοτικούς στόχους έτσι γενικούς, τις οποίες βεβαίως πρέπει να την επεξεργαστούμε σε μικροοικονομική κλίμακα, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια αλλαγή αν αφήσουμε έτσι πλέον τις δυνάμεις της αγοράς να λειτουργήσουν κτλ. Μόνος τους. Κωνσταντίνος Μελάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Φεύγει με αφορμή την επικαιρότητα, προσπαθεί να μας βάζει λιγάκι σε πιο βαθιά νερά και καλά το κάνει κάθε φορά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.